Μηχανήματα του ειδικού τάγματος μηχανικού του στρατού εγκαταλείπουν την περιοχή της Χερόνιας πάνω από την Ιερά Μονή Λικούριση μετά την εκτέλεση έργου οδοποιίας σε αρχαιολογική έκταση, κηρυγμένη αναδασωτέα μετά την καταστροφική φωτιά του 2013 και χωρίς την αναγκαία ενημέρωση των τοπικών αρχών και των αρμόδιων υπηρεσιών στη Βιωτία, πλην του Δήμου Λεβαδέων, όπου σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταγκαλέκα, είχε ενημέρωση για το ενδεχόμενο παρουσίαση των μηχανημάτων. Τα στρατιωτικά βαρέα οχήματα θορύβησαν τους κατοίκους της Χερόνιας, όπου στην αρχή πίστεψαν ότι πρόκειται για τη δημιουργία κέντρου φιλοξενίας προσφύγων. Με ειδοποίησαν οι χωριανοί μου, κάποιοι που ήρθαν εδώ πάνω και κάνουν φαγητέρων πολίτες, ότι δουλεύουν τα μηχανήματα του στρατού σε άσχετο μέρος που ξεκινάει από το μοναστήρι και γυρνάει γύρω-γύρω, πάει προς Τσουκαλάδες. Και επειδή υπήρχε ένα προηγούμενο για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους προσφύγους, νομίζαν όλοι ότι ο στρατός έχει έρθει εδώ. Και χωρίς να ξέρει κανένας τίποτα, ούτε και η τοπική κοινότητα, δεν ξέρω ο Δήμος αν ξέρει ή δεν ξέρει, η τοπική κοινότητα δεν ενημέρωται και δούλευε ο στρατός εδώ και φτιάχνει ένα δρόμο. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιωταπούλου και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Θανάσης Καρανάσος πραγματοποίησαν αυτοψία στο σημείο και συνομίλησαν με τον επικεφαλής του ειδικού τάγματος, χωρίς ωστόσο να λάβουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που τοποθέτησαν. Τι εξυπηρέτησε αυτό το έργο, εξυπηρέτησε κάτι κοινωνικό, κάτι ο στρατός. Εξυπηρέτησε κάτι κοινωνικό ή ήρθε να προετοιμάσει να εξυπηρετήσει ιδιώτες. Εδώ είναι ένα μεγάλο. Αυτό είναι δηλαδή σκάνδαλο, είναι προς διερεύνηση να πούμε. Ο πρόεδρος της κοινότητας εξέφρασε φόβους ότι η παρουσία του στρατού ίσως ταυτίζεται με τη μεγάλη επένδυση φωτοβολταϊκών σε έκταση 3.000 στρεμμάτων στην περιοχή. Σχέδιο που μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχουν απορρίψει ο Δήμος Λεβαδέων, η τοπική κοινότητα και η οικία δασική υπηρεσία. Η περιοχή αυτή εδώ έχει χαρακτηριστεί για να μπουν 3.000 στρέμματα φωτοβολταϊκά. Για τα φωτοβολταϊκά έχω στείλει έγγραφα στην Μητρόπολη και στην Αρχιεπισκοπή. Η Μητρόπολη μου απάντησε ότι η δικαιοδοσία της περιοχής δεν είναι δική της, αλλά ανήκει στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος. Και δεν μου έχει έρθει απάντηση καθόλου. Δύο έγγραφα έχω στείλει. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή, ζητώντας εξηγήσεις για την παρουσία του ειδικού τάγματος μηχανικού του στρατού στην περιοχή, παρά το γεγονός ότι μπορεί να ενεργεί αυτόνομα ή επικουρικά να συνδράμει το έργο άλλων στρατιωτικών ή πολιτικών υπηρεσιών, έχοντας τη δυνατότητα να υλοποιεί σχέδια έκτακτων αναγκών, αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών, διάσωσης, κατασκευής έργων και αποκατάστασης ζημιών σε υποδομές, καθώς και την εκτέλεση εργασιών πρόληψης καταστροφών. Πόσο στρατός βρέθηκε σε αυτό το έργο? Άρα λοιπόν, είναι κάποια ερωτήματα τα οποία θέλουν απαντήσεις. Ποιος πληρώνει, με ποιο έργο, με ποιο προϋπολογισμό, γιατί αυτό και όχι κάποια άλλα έργα που οι πολίτες μας τα έχουν ανάγκη για την επιβίωσή τους. Είμαστε μέσα σε αρχαιολογικό χώρο, είμαστε σε μια περιοχή που έχει προβλεφτεί να γίνουν 3.000 φωτοβολταϊκά, για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λεβαδέων αλλά και η τοπική κοινότητα Χερονίας είναι ομόφωνα αντίθετη. Άρα σε αυτό εδώ το συγκεκριμένο σημείο ξαφνικά έρχεται ο στρατός και κάνει ένα έργο. Ξέρετε τις ανάγκες της περιοχής, ξέρετε τα αιτήματα των αγροτών μας, ξέρετε ότι δεν μπορούν να μπουν στα χωράφια τους να καλλιεργήσουν και πόσο ανάγκη έχουν και αυτοί για την επιβίωση αλλά και εμείς για την επισητιστική κρίση που ακολουθεί. Μετά είναι ένα έργο μέσα στους αρχαιολογικούς χώρους. Βλέπετε από εδώ είναι η Χερόνια, το κάστρο της Χερόνιας και από εδώ το κάστρο του Πανοπέα. Χωρίς άδεια από την αρχαιολογία, χωρίς τίποτα. Χωρίς ενημέρωση και... Δεν είναι δυνατόν. Σήμερα είδαμε όμως ότι αποχώρησαν τα μηχανήματα του στρατού. Αυτά τα ερωτήματα όμως πρέπει να απαντηθούν αρμοδίως και εγώ θα πρέπει να αναδείξω το πρόβλημα αυτό ακόμα και στη Βουλή των Ελλήνων. Ρίξαν δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες κυβικά, να πούμε, πόσες εκατοντάδες κυβικά αμοχάλικο, που αν αυτό το ρίχναμε στον κάμπο, μετά από 30 χρόνια θα ξαναπηγαίνουν οι αγρότες να ξανακάνει πάλι δουλειά. Σε ένα άσχετο δρόμο, δεν ξέρω ποιος εγκέφαλος ήταν αυτός που ρίχνει αυτό το ένα άσχετο και καταλήγει σε διοκτησίες, δεν ξέρω πού καταλήγει. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, αν το φωτοβολταϊκό πάρκο κατασκευαστεί, τότε η Χερόνια κινδυνεύει. Αν γίνει όλο αυτό το νερό, μετά τη φωτιά που έχει πάρει ήδη, έχει πνιγεί το χωριό και έχει κάνει κάποια έργα το δασαρχείο για αντιπλημμυρικά, εάν γίνει αυτά τα 3.000 στρέμματα εδώ που τα 1.800 γέρνει προς τη Χερόνια, τα δύο τα ρέματα, ο Έμονας και το Ξερόρεμα περνάει μέσα στο χωριό, το χειμώνα αυτά θα έρχονται γεμάτα νερό πάνω.